Είμαστε εδώ με τα κορίτσια του Αρχέλαου Κατερίνης, την Ακριβή και τη Φανή Δερβαίνη. Οι δύο αδερφές οι οποίες έπαιξαν beach volley για τον Αρχέλαο Κατερίνης και τα πήγανε πάρα πολύ καλά, αφού κατάφεραν μέσα από τη γενική βαθμολογία να έρθουν δεύτερες στην διοργάνωση που έγινε για το K16. Θα ήθελα έτσι, ξεκινώντας την κουβέντα μας, να πούμε κάποια πραγματάκια. Πώς ξεκινήσατε εδώ από την Κατερίνη, από τον Αφρό που ξεκίνησε η διοργάνωση, και πώς καταλήξαμε, φτάσαμε μέχρι το τέλος των αγώνων που έγινε στην Φλόρινα μετά από τους αγώνες της Καστοριάς και πήρατε αυτή τη δεύτερη θέση. Να ξεκινήσω από σένα λίγο πρώτα, Ακριβή. Πες μου λίγο, ξεκινώντας έτσι, αν χαρήκατε γενικότερα τη διοργάνωση, αν διασκεδάσατε, περάσατε όμορφα και τελικά πήρατε και τη δεύτερη θέση. Ναι, ο κύριος στόχος ήταν να βγούμε πρώτες, αλλά θέλαμε να το χαρούμε πάρα πολύ το παιχνίδι και να παίξουμε καλά και να είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα που βγάλαμε. Η δεύτερη θέση ήταν πάρα πολύ καλή. Το τελευταίο ειδικά του γυμνάτου χαρήκαμε πάρα πολύ, παίξαμε πολύ καλά. Χάρηκαν όλοι οι θεατές έτσι όπως μας έβλεπαν. Εσύ, Φανή? Ο κύριος στόχος μας, ναι, ήταν να βγούμε πρώτες. Δεν έτυχε, γιατί τα κορίτσια από την Αλεξάνδρεια δικαίως ήταν πρώτες. Βγήκαμε δεύτερες, η οποία είναι μια εξίσου καλή θέση. Το χαρήκαμε πάρα πολύ, ιδιαίτερα το τουρνουά στη Φλόρινα, το τελευταίο τουρνουά, γιατί χαρίσαμε πάρα πολύ θέαμα και παίξαμε το καλύτερο που μπορούσαμε από όλο το τουρνουά. Σε επίπεδο ήταν καλό, ήταν υψηλό των αγώνων. Ναι. Είχε καλές ομάδες δηλαδή. Ποιες είναι οι διαφορές έτσι που είδατε, γιατί ξέρω ότι παίζετε και στην κανονική τέλος πάντων ομάδα του Αργέλαου στο βόλεϊ. Ποιες είναι οι διαφορές με το beach volley? Φαντάζομαι είναι πολύ πιο δύσκολο στην άμμο, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ πιο δύσκολο, χρειάζεται καλύτερη συνεννόηση γιατί είμαστε μόνο δύο άτομα. Στη σάλα το βόλεϊ είναι πιο εύκολο γιατί δεν έχει άμμο κάτω να μας δυσκολεύει να περπατάμε και να τρέχουμε. Δεν είμαστε στον ήλιο, τη ζέστη. Ενώ το beach volley είναι πολύ πιο δύσκολο, αλλά έχει και άλλη χάρη. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω εσένα, Ακριβή. Το beach volley στην περιοχή μας, τουλάχιστον εδώ, ξεκινάει σιγά σιγά κάθε καλοκαίρι, παίρνει έτσι κάποιες διαστάσεις μεγάλες, που κανονικά με τις ακτές που έχουμε θα πρέπει να είναι και ακόμα πιο έτσι, πιο μεγάλη κατά τη δική μου άποψη. Εδώ στην Κατερίνη ξεκινώντας και γεννήσατε στον Αφρό. Ήταν καλές οι εγκαταστάσεις, εδώ είμαστε και τώρα, και θα ήθελα να ρωτήσω αν γενικά ήταν αυτό που θέλατε, ώστε να μπορείτε και να προπονήσετε σωστά, αλλά και να κάνετε τους αγώνες. Ήταν πάρα πολύ καλές οι εγκαταστάσεις και ευχαριστούμε όλα τα παιδιά από τον Αφρό. Είναι πάρα πολύ ευγενικοί μαζί μας, μας δίνουν ό,τι χρειαζόμαστε, μας βοηθάνε σε όλα, μας υποστηρίζουν για τους αγώνες. Και είναι όλοι πάρα πολύ ευγενικοί. Οι καλύτερες εγκαταστάσεις. Ναι, είναι πάρα πολύ καλές. Σας βοήθησαν δηλαδή και οι εγκαταστάσεις να φτάσετε στον στόχο σας. Πάρα πολύ. Και τα παιδιά με τα νερά που έφερναν, που έτρεχαν για μας, τα προσπάθεια που έκαναν για να οργανώσουν τα γήπεδα. Και γενικά το κλίμα στον Αφρό και όλος ο κόσμος είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ φιλικό. Από εδώ και πέρα έχουμε κάτι, συνεχίζουμε μετά από αυτό ή ήταν το τέλος των αγώνων για εσάς για φέτος? Περιμένουμε μήπως η ΕΣΠΕΜ πάρει και δεύτερη ομάδα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Βόλο. Και αν πάρει, θα είστε εκεί. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ έτσι πρώτα να το διασκεδάζετε και μετά μέσα από αυτό να έρχονται και οι επιτυχίες. Και εμείς ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και τον Αφρό. Μας πει και τα παιδιά. Έχουμε λοιπόν κοντά μας και τα δύο κορίτσια από το πρωτάθλημα της ΕΣΠΕΜ του K19. Τρίτη θέση φέτος, καλή παρουσία. Φαντάζομαι ότι περάσετε όμορφα. Να πω αρχικά ότι είναι η Φωτεινή η Χανδόλια και η Μάτιο η Διονυσία εδώ. Θα ξεκινήσω όπως ένα, Φωτεινή. Θέλω να μου πεις λίγο τις εντυπώσεις σου. Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπήρχε καλό επίπεδο αγώνων. Αυτό μας είπαν και τα άλλα κορίτσια. Ξέρουμε ότι έγιναν καλά παιχνίδια, τα οποία ευχαριστηθήκατε. Θέλω να μου πείτε γενικότερα αν το διασκεδάσατε ξεκινώντας από σένα. Βασικά εμείς ήμασταν ανδεμένες και από πέρυσι. Οι αγώνες ήταν πολύ καλό επίπεδο και ξέραμε ότι οι παίκτες που θα αντιμετωπίζαμε ήταν πολύ δυνατές. Αλλά είπαμε ότι θα το παλέψουμε. Στην αρχή δεν ήμασταν να κατέβουμε μαζί. Αλλά στο τελευταίο εβδομάδα αποφασίσαμε ότι θα κατέβουμε μαζί. Προετοιμαστήκαμε και καταβήκαμε έτσι για εμπειρία. Στη συνέχεια προέκυψε να πάμε τελικό και μετά
το κυνηγήσαμε για μετάλλιο. Ξεκινήσατε δηλαδή, μπορούμε να πούμε, κάπως χαλαρά, αλλά τελικά προέκυψε το μετάλλιο. Ναι. Είδατε ότι το επίπεδο των αγώνων ήταν καλό μεν, αλλά ήσασταν κι εσείς καλά προετοιμασμένες. Ναι, και μάλιστα. Ωραία. Διονυσία, πες μου και σε τις εντυπώσεις σου λίγο, έτσι πώς ξεκίνησε η προσπάθεια αυτή. Εμένα μου άρεσε το γεγονός ότι κάνουμε προπονήσεις και προσπαθούσαμε να γίνουμε καλύτερες για να πάρουμε μια καλή θέση. Και μετά στην πορεία είδαμε ότι μπορούμε να πάμε και πανελλήνιο. Σε σχέση με το παρκέ, πόσο δύσκολο ήταν αυτό στην άμμο, η προετοιμασία, η δουλειά που κάνατε? Είναι πιο δύσκολο, γιατί είναι δύο άτομα εδώ πέρα και είναι και πιο κουραστικό. Τέλος καλό, όμως όλο καλά, να έρθω ξανά σε σένα λίγο, Φωτεινή, πες μου λίγο εδώ για τις εγκαταστάσεις, γιατί είπα και ρώτησα για τα άλλα κορίτσια και φιλοξενήστε εδώ στον Αφρό. Είναι τα πράγματα έτσι όπως θέλετε, ώστε να μην λείπει τίποτα και να κάνετε σωστά τη δουλειά σας? Ναι, οι εγκαταστάσεις είναι υπέροχες και μας βοηθάνε πάρα πολύ. Ό,τι ζητάμε είναι στο πλευρό μας και δεν είχαμε καμιά μυστική, ήταν όλα πάρα πολύ. Εσύ, Διονυσία, είσαι ευχαριστημένη? Ναι, τα παιδιά σε κάθε προπόνηση μας έφερναν νερό, μας βοηθούσαν, μας έδωσαν και μπλούζες, καπέλα. Επόμενος στόχος ποιος είναι για εσάς? Γιατί φαντάζομαι ότι συνεχίζετε έτσι σαν δίδυμο την προσπάθεια. Δεν το έχουμε συζητήσει τώρα για τον χρόνο. Θα δούμε. Θα δείτε, είστε δηλαδή σε μια φάση τώρα που απολαμβάνετε αυτό που έγινε. Ναι. Και βλέποντας σιγά σιγά, γιατί βλέπω συνεχίζετε τις προπονήσεις. Ναι. Άρα θέλουμε να βοηθήσουμε για τα κορίτσια για το Πανελλήνιο. Αυτά που θα πάνε στο Πανελλήνιο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κοντά μας λοιπόν και τις πρωταθλήτριες του K19, ΕΣΠΕΜ Πάντα, ένα όμορφο πρωτάθλημα που έγινε, ξεκινώντας εδώ από τον Αφρό, περνώντας από την Καστοριά και καταλήγοντας στη Φλόρινα. Καταφέρατε, πήρατε την πρώτη θέση, Ευαγγελία Τσουτσούλη και η Πεπόνη η Όλγα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο είχε καλό επίπεδο από ό,τι έχω ενημερωθεί, είχε καλά παιχνίδια. Διασκεδάσατε, περάσατε όμορφα. Έχω κάνει αυτή την ερώτηση σε όλα τα κορίτσια. Θέλω να την κάνω και σε εσάς και να μου πείτε. Ναι, ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Γνωρίσαμε και καινούργια κορίτσια. Οι αγώνες ήταν αρκετά καλοί. Είχαμε πολλούς ανταγωνιστικούς αγώνες. Και παίξαμε καλά. Και σίγουρα για να φτάσετε στην πρωτιά. Ήσασταν κι εσείς έτσι όπως θα έπρεπε να ήσασταν, Όλγα. Εσύ πώς περάσατε? Το επίπεδο φέτος ήταν πολύ ανεβασμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν ένα μεν οι ίδιες οι ομάδες, αλλά με πολύ περισσότερες δουλειές. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία, μια πολύ μεγάλη δουλειά. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω αν υπήρχαν σε όλη τη διαδικασία άνθρωποι ή επιχειρήσεις που σας βοήθησαν. Γιατί βλέπω και τις μπλούζες ότι έχετε κάποιες επιχειρήσεις επάνω. Να κάνουμε μια αναφορά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους ευχαριστήσουμε κιόλας. Θέλω να ευχαριστήσουμε πολύ τους χορηγούς μας, το Προξενείο, την καφετέρια, το θεωρητικό φροντιστήριο, τη νέα παιδεία και την πιτσαρία Pizza Bar στο Γορινό που μας βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια. Συνέχισα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσουμε τον προπονητή μας, ο οποίος έχει αφιερώσει πολύ χρόνο. Χωρίς αυτόν δεν θα καταφέραμε τίποτα. Και σίγουρα έτσι, με πολλή δουλειά και αφοσίωση όλα γίνονται. Εδώ στον Αφρό οι εγκαταστάσεις πώς ήταν? Ήταν αυτό που θέλατε για να καταφέρετε να προπονηθείτε σωστά? Μας βοήθησαν πάρα πολύ. Τα παιδιά ήταν πολύ φιλόξενα. Οι εγκαταστάσεις πάρα πολύ καλές. Προετοίμασαν κάθε φορά το γήπεδο, τα νερά μας έφερναν. Ήταν πολύ καλή η οργάνωση εδώ στον Αφρό. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πλέον, τώρα πάμε στο Πανελλήνιο. Τώρα τι περιμένουμε από εκεί? Έχουμε ένα μεγάλο στόχο τώρα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Βλέπουμε ότι τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Προπονούμαστε, δουλεύουμε πολύ σκληρά και μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Πιστεύετε ότι μπορούμε να φτάσουμε και στην πρώτη θέση εκεί? Σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι το επίπεδο διαφορετικό, μπορούμε να πούμε. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα και εσείς έχετε αρμονία στους αγώνες σας. Είστε καλά, συνεννοείστε μεταξύ σας. Είναι μια ισορροπημένη ομάδα. Επίσης έχουμε δυνατότητες και τις προσδοκίες. Πάτε για το καλύτερο. Καλύτερο. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ. Επίσης, ναι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ το γυμναστήριο Κολοσσέου για τη στήριξη όλη τη χρονιά, για την προετοιμασία. Το Μπόξο του Γιώργου για την προετοιμασία που μας έκανε τώρα το καλοκαίρι για τη φυσική μας κατάσταση. Μπράβο. Ωραία. Αλλά από όλες τις πλευρές υπήρχε η στήριξη, υπήρχε η προσπάθεια. Εγώ να πάω λίγο και εδώ,
μιας και είναι κοντά μας και ο πρόεδρος μαζί με τον προπονητή των επιτυχιών. Στεριό, πες μου εσύ λίγο έτσι, πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο ήταν να προετοιμαστούν σωστά τα κορίτσια και να φτάσουν σε αυτήν την επιτυχία. Και δεν μιλάω μόνο για την πρώτη των κοριτσιών, και τα υπόλοιπα που πήρανε και αυτές πάρα πολύ καλές θέσεις. Για μένα είναι αρκετά εύκολο, γιατί εγώ όπως τα λέω δεν κουράζομαι, δεν υδρώνω. Άντε να ποτίσω λίγο μόνο το γυμναστήριο. Το θέμα είναι ότι την κούραση την τραβάνε αυτά. Ήταν όμως, φαντάζομαι, μια προσπάθεια ημερών, δεν ήταν. Σίγουρα. Ξέραμε στις μικρές από τα δερβενάκια, ξέραμε ότι ήταν πολύ καλά. Υπήρχε πιθανότητα ακόμα για την πρώτη θέση. Βέβαια, ήρθε μια καινούργια ομάδα την Αλεξάνδρα που ήταν καταπληκτικά παιδιά και σαν χαρακτήρες και σαν παίκτες. Και μπορώ να μου το χαρήκαμε κι εμείς για την προσπάθεια τους που είχαν. Πρώτα τα δερβενάκια παίξαν πολύ καλά. Ειδικά στο τελευταίο τουρνά, χθες ήταν υπέροχο παιχνίδι. Τα δερβενάκια, όχι τοποθεσία, τα δύο κορίτσια. Τα δύο κορίτσια, οι αδερφές δερβένε. Γιατί με μπερδεύει. Μετά από τόσα χρόνια, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα δερβενάκια έχουν κερδίσει με κατευθείαν. Ωραία, για να μην μπερδευόμαστε. Τα κορίτσια εδώ πέρα που βγήκαν πρώτες, ας πούμε, ήταν ισορροπημένο ζευγάρι. Η Όλγα είναι εντός εισαγωγικών κολοπετσωμένη, είναι τέταρτο πορτάρι μου πέρσι σειρά. Η Ευαγγελία ήταν η πρώτη χρονιά που έπαιξε, αλλά ήταν. Και το θέμα ήταν πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί. Αλλά επειδή είναι δύο παίκτες που κουμπώνουν μεταξύ τους, τα καταφέρανε. Μπορούσαν. Έχουμε αρκετά καλά παιδιά γενικά στην ομάδα. Αποφασίσαν να παίξουν μαζί και αποδείχθηκαν πράξανε λαμπρά, ειδικά στο τέλος. Σίγουρα ήταν δύσκολο γιατί είχαν και τα διαβάσματα για την τρίτη ηλικία που ξεκινήσαν το φωτιστήριο. Και με τις μικρές, οι μικρές λίγο στο τέλος δεν πήγαμε στο τελευταίο τουρνουά καλά, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι τα κορίτσια που είχαν την επιτυχία πέρσι. Απλώς λίγο άργησε να μπει και η Φωτεινούλα μέσα στο πρωτάθλημα. Ξαναβρεθήκανε δύο μέρες πριν το πρωτάθλημα ουσιαστικά, για να κατέβουν μαζί. Και ακριβώς επειδή είχαν την εμπειρία την περσινή και έχουν την ποιότητα σαν παίκτης και η Διονυσία είναι και στον εθνικό σχεδιασμό κιόλας, με τον Ηλία τον Ζωλοσταφιά, τον προπονητή των Ομοσπονδιακών στη Θεσσαλονίκη που κάνει προπονήσεις, φάνηκε η ποιότητά τους και μέσα στους αγώνες. Πήγαν πολύ καλά. Ικανοποιημένος. Φαντάζομαι όταν δουλεύεις έτσι και βλέπεις ότι τα αποτελέσματα είναι θετικά, αισθάνεσαι ικανοποιημένος κι εσύ. Αρκετά, σίγουρα. Και ικανοποιημένος, εντάξει, πάντα θεωρητικά θα θέλαμε να είχαμε την πρώτη-δεύτερη θέση, αλλά και τα παιδιά και από την Καστοριά και όλες και από τις άλλες περιφέρειες κάνουν πολύ καλή δουλειά. Είναι καταπληκτικά παιδιά, υπέροχοι αθλητές και υπέροχες αθλήτριες. Πολύ καλοί χαρακτήρες, πολύ καλοί προπονητές και κάπου τα κορίτσια και όλα, ακόμα και μετά που μπράβο τους γιατί διαχειρίστηκαν καλά και ένα καταστροφικό τουρνουά για αυτές τις αποτελεσμάτων στην Καστοριά. Μπήκαν αποφασισμένες να κερδίσουν, αλλά υπήρχε στο βάρος του μυαλού τους ότι και ο αντίπολος είχε χεράκι και ποδαράκι για το που μπορούμε να βγούμε ακόμα και τρίτη. Γιατί συμβόλαιο με την επιτυχία δεν έχει κανένας. Μάλιστα. Να πάω λίγο στον πρόεδρο με τον οποίο τα είπαμε πριν από λίγο καιρό. Ήμασταν πάλι μαζί πρόεδρε και μιλάγαμε για επιτυχίες. Ο Αρχέλαος συνεχίζει δυνατά και φαντάζομαι αισθάνεσαι ικανοποιημένος και εσύ για όλα αυτά. Ιδιαίτερα χαρούμενος που έτυχε στην περίοδο που είμαι πρόεδρος να έχω αυτά τα πολύ καλά παιδιά, πολύ καλά κορίτσια, τα κόρια. Με κάνουν ιδιαίτερα ευτυχισμένο. Σε μια περίοδο που οι περισσότεροι αθλητές ξεκουράζονται και πηγαίνουν στις παραλίες και χάνουν αυτά τα παιδιά κάτω από τον ήλιο, πάνω από την άμμο, υδρώτας. Δουλεύουν πάρα πολύ, παρακολούθησα μερικά παιχνίδια και οι κόποι και οι θυσίες οι οποίες έχουν κάνει βλέπω ότι πήραν καρπούς. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και στη συνέχεια στην Αθήνα που θα πάμε. Φυσικά σε όλα αυτά τα συμμετέχουν οι γονείς. Σε χαίρω ιδιαίτερα τις οικογένειες που είναι πάρα πολύ. Βάζουν πλάτη οι γονείς. Πάρα πολύ κοντά στα παιδιά τους και είναι λίγο δύσκολο σήμερα διότι τόσα τμήματα που έχω είναι. Κάποια πράγματα τα οποία κάνουν μπαμ και το βόλι με και οι γονείς ειδικά των δύο κοριτσιών είναι τόσο κοντά στα παιδιά τους που τα βοηθάνε και φτάσανε εκεί που φτάσανε. Διότι χωρίς τους γονείς δεν θα ήταν εκεί. Φυσικά τη μερίδα έχει μια μερίδα μεγάλη και ο προπονητής, τον οποίο το συγχαίρω και είμαι τόσο ευτυχισμένος που συνεργάζομαι με τέτοιους χαρακτήρες και τόσο καλά καλούς προπονητάς. Όλος ο Αρχέλαος και αλλά ιδιαίτερα ο Στέργιος, ο οποίος αφιλοκερδός κάνει όλη αυτή την προσπάθεια που σήμερα είναι πολύ δύσκολο να βρούμε αυτά τα πράγματα. Σε έχουμε καλή επιτυχία στα κορίτσια. Πιστεύω ότι θα μας κάνουν ακόμα μια φορά υπερήφανους σαν Αρχέλαος αλλά και σαν δίδυμο το οποίο για πρώτη χρονιά είναι μαζί και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Γιατί το ζείτε, γιατί το πιστεύετε, γιατί είστε μέσα στο παιχνίδι. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία λοιπόν, να πει κλείνοντας έτσι την κουβέντα μας κάτι και ο Στέργιος. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους γονείς των παιδιών και τα τρία ζευγάρια. Οι γονείς ήταν συνέχεια πολύ δίπλα στα παιδιά, πολύ δίπλα σε εμάς. Βοηθάνε αφάνταστα.
Και πραγματικά είναι αυτό που λέμε, βάζουν πλάτη τα παιδιά. Είπαμε, νομίζω το είχαμε ξαναπεί, Μπάμπη, ότι άμα για να προχωρήσουν πλέον κάποια παιδιά αυτή τη στιγμή, χρειάζεται μπαμπά ταξιτζή, μαμά με γύρισα. Και πλέον τώρα είναι και πολύ δύσκολο επειδή τις εποχές αυτές που ζούμε. Πάνω απ' όλα χρειάζεται διάθεση και αγάπη όμως, Τέργιο, γιατί χωρίς αυτά τα συστατικά, ούτε ο μπαμπάς ο ταξιτζής, ούτε η μαμά η μαγείρισα μπορεί να κάνει τίποτα. Έγινε, ευχαριστώ. Εύχομαι να είστε πάντα καλά και επιτυχίες, έτσι, να είμαστε εδώ και να έχουμε να λέμε ωραία πράγματα. Ευχαριστώ.